Φιλαράκια μου, πού μου είστε, τι κάνετε? Σήμερα έχουμε ξαναέρθει στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη, δεύτερη εβδομάδα εδώ στο Padel Indoor Club. Έχει ματσάρες, έχει πρόσωπα που τα περιμέναμε καιρό να έρθουν εδώ. Πάμε όμως να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Φωνή, γυαλί, πάμε. Έχω στο σκόρ, εφέλη. Πώς βλέπεις εδώ το τουρνουά? Είναι πάρα πολύ ωραίο. Τρομερή διοργάνωση. Τι από το μάρι. Το είδε όλο. Τρομερό. Γέρνα. Τρελάθηκε. Το γυαλί μου πώς το βλέπεις το... Δεν έχω δει κάτι. Δεν είναι δικό μου. Ποιο αλλά είναι? Πώς με βλέπεις μέσα στο γυαλί. Πολύ ωραίο. Είναι που μου είστε. Μοντέλο. Εγώ πιστεύω ότι δεν μπορούσε να γίνει καλύτερο και έγινε. Ανεβάζει το level κάθε τουρνουά. Πες τα μπάσια ανέβω λίγο. Ναι, γιατί είμαι πεσμένος. Πας και ανέβω. Είσαι ανεβασμένος. Κοιτάξτε, ποιον έχω εδώ. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Εντάξει. Τι γίνεται, όλα καλά. Ανανεωμένος, ε. Πολύ. Για πες. Είμαστε έτοιμοι για Θεσσαλονίκη. Μικτά, αντρών. Cool. Το Λιντέλο οπωσδήποτε. Γιάννη Σοπαϊάνο που λένε. Έτσι. Σε άντρα. Και σε γυναίκα είναι άλλη, εντάξει. Και βλέπουμε, και βλέπουμε. Τι βλέπουμε. Θα δούμε, θα δείξει. Μέχρι το βράδυ έχουμε μπροστά μας δρόμο. Μ' αρέσει πολύ το γυαλί σου, πάρα πολύ. Είναι και... δικό μου, αλλά εντάξει, πολύ. Καλό. Και το δικό μου, κοίτα. Κοιτάξτε το γυαλί, παιδιά. Τώρα είμαστε καλύτεροι. Πολύ ανανέωση, ανανέωση. Όπα, μία μπύρα, να δούμε λίγο. Ευχαριστούμε. Μπύρα δεν πίνεις. Δεν πίνω, όχι. Πειράζει όμως καλύτερη μπύρα, Νοάμ. Μπορείτε να την ξαναπάρετε, την πειρά. Εγώ σήμερα θέλω να τελειώσω το παιχνίδι, να πάω να πιω κανένα ποτάκι χαλαρά. Αύριο δεν έχουμε, θα προχωρήσουμε. Αύριο θα δείξει, δεν ξέρω, είναι δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα, μεγαλώνουμε, τέλο μεγαλώνουμε, δυσκολεύουν τα πράγματα. Άστα αυτά τώρα, άστα. Εντάξει, θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα περάσουμε τουλάχιστον για να έρθουμε και αύριο. Αύριο θα έρθουμε έτσι κι αλλιώς δηλαδή, αλλά... Δεν είναι ξεκίνητο. Για δες. Κατάλαβες. Οπότε έχουμε δουλειά τώρα. Κατάλαβες, δεν είναι. Σ' αφήνω να κάνεις δουλειά. Το μυαλό μας είναι αλλού. Ο κύριος Μουσιάρης τι κάνει εκεί? Ο κύριος Μουσιάρης παίζει, τι να κάνει. Βλέπεις, γυρνάτης, κουρεμένος. Παίζει. Κουρεμένος, ανανεωμένος. ανανεωμένος. Και φρέσκος. Δεν ξέρω γιατί. Πάντα. Ολόφρεσκος. Κάτι είπες και δεν το γράφω. Παίζουμε αντίπαλοι παντού τώρα πάλι. Παντού. Ναι. Σε όλες τις κατηγορίες. Τι πάλι. Πάλι, εντάξει, όντως δεν έχω ξαναπέξει. Μαγεύω. Πιο παλιά. Θέλω να προβλέψεις και για τα δύο. Σοπαλία, κάτι, σίγουρα. Σίγουρα σοπαλία. Σοπαλία. Overtime. Ναι. Εντάξει, πες εσύ γιατί αυτός δεν λέει. Εγώ. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Το μεικτό έχω ένα πλεονέκτημα εδώ. Έχει τη Θεοφανία. Έχω Θεοφανία δίπλα μου. Τώρα τι να συγκρίνουμε, ελπίδα με Θεοφανία. Στον τρικό θα γίνει μάχη. Είναι πολύ, είναι δυνατή ομάδα όλη αυτή. Πέτυχα να ξέρεις το αεροδρόμιο και μου είπε θα φέρει έναν από Αυστραλία, το ξέρεις. Από Αυστραλία, κανένα καγκουρό θα φέρεις, τι. Ναι. Ποιος είναι, δεν έχω δει κανένα Αυστραλό εδώ. Δεν έχει έρθει ακόμα. Ακόμα. Ναι. Πώς πιστεύετε ότι ήταν η αποδόση σας στο προηγούμενο τουρνουά? Χάλια. Όχι, εντάξει, καλές ήταν. Δεδομένου το πόσο καιρό παίζω, ήταν καλές. Πιστεύετε ότι είστε ανερχόμενο ταλέντο? Όχι σαν την αδελφή μου, αλλά. Θα προσπαθήσω να τις μοιάσω. Μπράβο, χαίρομαι πάρα πολύ. Τι άλλο να πω, δεν ξέρω. Στη ζωή και να με κρατάς, να μου γελάς και να σε παραγεί. Για το δρόμο σου παίρνω, το μπαλκόνι σου γίνω. Γέμισε με φιλιά. Ο οδηγός του αυτοκινήτου με αριθμό ΚΑΠΑΚΕΒΑΙΦΕ. Νέα χρονιά. Λίδα βολίδα μαζί, εδώ. Διαχρονική αξία. Για πες εδώ, για το τουρνουά τι κάνουμε. Σε βλέπω λίγο... Εντάξει, δεν είμαι πολύ καλά. Είναι αλήθεια, είχα περισσότερα expectations από τον εαυτό μου. Δεν πήγε τόσο καλά στον ημιτελικό, αλλά εντάξει. Δεν έγινε κάτι, πάμε για τα επόμενα. Παίζεις και μεικτό. Και παίζω τώρα και το μεικτό των ημιτελικών, ναι. Με ποιον είσαι? Είμαι με τον Παύλο τον Παλάφα και παίζουμε με την Ήρυδα και τον Παπαϊωάννου. Πρόβλεψη τώρα. Αχ, μη μου κάνεις τέτοια, εμένα δεν μ' αρέσει. Άκου, δεν θα το δει κανένας. Δεν θα το δει κανένας, όχι. Μόνο το Padel πάνε ακόμα. Θα το δούνε μετά. Κοίτα, να είμαι ειλικρινής. Θα το κόψω. Την Ήρυδα, επειδή είναι φίλη μου και την αγαπώ, δεν μπορώ να τη δώσω αντίπαλη. Το Γιάννη όμως θα τον
πετσώσουμε με τον Παύλο. Να πάμε εκεί τώρα. Να πάμε εκεί. Τώρα. Καλά, εντάξει. Δεν καταλαβαίνω τι λέμε για εκείνη, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, κοίτα. Πιστεύω, αν πάρω λίγο τα πάνω μου, επειδή είμαι λίγο πεσμένη αυτή τη στιγμή από τον ημιτελικό των γυναικών, μπορούμε. Αν όμως νευριάσω ως κλασική Λίδα Βολίδα, δεν θα μπορέσουμε σίγουρα. Κλασική περίπτωση. Κλασική περίπτωση Λίδας. Όσο μπόι έχω, τόσα νεύρα, αλλά τόσα νεύρα έχω. Εδώ πώς το βλέπεις τουρνουά γενικά? Γενικά είναι από τα αγαπημένα μου τουρνουά, είναι η αλήθεια, όταν γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω, μου αρέσει πολύ έτσι ο χώρος, τα παιδιά, η οργάνωση. Είναι όλα πολύ ωραία. Η Θεσσαλονίκη. Ερχόμαστε και για να βολτάρουμε, εννοείται. Όχι όμως για έξω. Τι έγινε? Θες να μας πεις κάτι? Τα λέω πολύ ωραία. Δεν μας αφήνει ο καμεραμάν, ε. Τι θες? Να το κόψουμε. Οι κοπέλες από πίσω, κάτσε. Εδώ, να, τα κορίτσια. Τι σου κάνω? Θα το δεις στο βίντεο να έχουμε πειράξει. Να το, ο αντίπαλος, να το. Αυτόν, γι' αυτόν λέμε. Όχι, όχι, όχι. Για σένα λέμε. Δεν θέλει. Δεν θέλει. Δεν θέλει τώρα, ναι, ναι, δεν θέλει. Πείτε, να παίζετε. Για πρώτη φορά γίνεται αυτό. Εδώ τι? Παίζω μόνοι μου και οι δυο τους. Βλέπετε, αστυνομία ρούχου. Κοιτάξτε πώς παίζει. Το έχει πάρει και σοβαρά κιόλας. Κοίτα εδώ. Κάναμε χαβαλέ χτες. Γελάσαμε απ' έξω. Αυτά είναι τα ωραία. Και σήμερα σε θαυμάσαμε, σας θαυμάσαμε. Και τις κοπέλες φυσικά. Εννοείται. Ήταν ένας πολύ ωραίος τελικός. Ήταν υπέροχος ο τελικός. Μπορώ να ξεκινήσω τα δικά μου? Λοιπόν, το παίρνω γι' αυτό. Λοιπόν, αρχικά θέλω να πω πόσο χαρούμενη είμαι που έχουμε ενταχθεί στην ομάδα του Padel Maniac. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα και συγχαρητήρια για όλη αυτή την πρωτοβουλία. Δεν μου είχε δοθεί η ευκαιρία να τα πω, τα λέω τώρα. Θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τους χορηγούς μας που μας στηρίζουν και μας δίνουν δύναμη να συνεχίζουμε, εντάξει. Rabbit, Punk Rabbit, Tennis Craft, Nox και η Padel. Εννοείται και τα λέω όλα. Και άλλοι που έρχονται που δεν έχουν μπει ακόμα στα μπλουζάκια. Θέλω να πω ότι το επίπεδο στις γυναίκες είναι εκπληκτικό. Τα ζευγάρια είναι υπέροχα. Θέλω να πω ότι ήταν ένα από τα καλύτερα τουρνουά που εγώ προσωπικά έχω πάρει μέρος. Πέρασα καταπληκτικά, όλα τα παιχνίδια ήταν ένα και ένα. Πραγματικά δεν υπήρχε παιχνίδι που πέρασε σαν νερό. Το επίπεδο έχει ανέβει. Οι γυναίκες δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό κάθε φορά στο πάντελ. Νιώθω περήφανη για τη συμπαίχτριά μου. Σε αυτό το τουρνουά, Βίκη, θέλω να πω πολύ σημαντικά πράγματα, αλήθεια. Δείξαμε και είμαι πολύ ευτυχισμένη ότι είμαστε ομάδα καλή μέσα στο γήπεδο. Όταν εγώ ήμουν κάτω, εσύ με σήκωσες. Και όταν εσύ ήσουν κάτω, σε σήκωσα εγώ. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό στο ομαδικό αυτό άθλημα. Αυτά εγώ θέλω να πω. Τόλης τέλος ο μοντέλος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν υπέροχα. Θες κάτι άλλο να πεις? Όχι, φιλιά. Τα είπες όλα. Έλα. Φιλιά πολλά. Καλό ταξίδι. Αθήνα ερχόμαστε. Πάμε. Ραντεβού στην Αθήνα τώρα. Πάμε. Αντώνης Σημακόπουλος κατευθείαν από Ισπανία. Σε καλωσορίζουμε. Καλησπέρα σας. Σε είδα ανανεωμένο. Πολύ καλύτερα. Πολύ καλύτερα. Ναι. Και στη διάθεση. Πολύ, ναι. Πολύ. Για σε πες. Πολύ καλή κατάσταση και φυσική και από άποψη ψυχολογίας. Λοιπόν, δεν θα σε ρωτήσω για την Ισπανία. Ωραία. Θέλω να μου πεις εδώ που έπαιξες, γενικά πώς είδες το τουρνουά και το επίπεδο. Γενικά αν βλέπεις ότι έχει ανέβει, μιας και λείπεις κανένα εξάμεινο. Όχι ρε, τρεις μήνες λείπω, αλλά έχουν αλλάξει πολλά. Κοίτα, το τουρνουά φανταστικό, η αλήθεια είναι. Γενικά περνάμε καλά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εντός γηπέδων, δεν μιλάω για τα δικά σας. Έκανες τίποτα εκτός? Τίποτα. Κύριος. Τίποτα, πραγματικά. Όχι, ήθελα να παίξω, να το πάρω σοβαρά, να παίξω όσο πιο καλά μπορώ. Τα ζευγάρια είναι από τα λίγα τουρνουά που μπορώ να πω ότι, αν όχι όλα, θα πω τα τελευταία 8 ζευγάρια που έμειναν, ήταν όλα ικανά να κερδίσουν και το τουρνουά. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Μπορεί να ακούγεται υπερβολή, αλλά νομίζω ήταν ένα από τα πιο δυνατά master τουρνουά που έχω συμμετάσχει. Και για το τελικό, πώς το δες? Μεγάλη εμφάνιση πρώτα απ' όλα, πιστεύω, από Θεοδόρου, ίσως η καλύτερη εμφάνιση που έχει κάνει. Από τις καλύτερες MVP σίγουρα,
ξεκόλλησε το χέρι, αρχίζαν και βγαίναν όλα έξω. Πρέπει να πω για τον Μπαλάφα ότι η εξέλιξη είναι εκπληκτική. Εγώ εντυπωσιάστηκα, θα ήθελα πάρα πολύ να παίξω αντίπαλός του, δεν έτυχε, αλλά μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό που είδα. Μάριο, σταθερή αξία, σχοιλή του πολέμου. Και πάλι μεγάλο μπράβο στο Δημήτρη, 16 χρονών. Τρομερή συγκέντρωση και πείσμα και αυτός μάχημος, με όποιο δάσκαλο καθίσεις αυτό. Και να του πω και ότι είτε είναι μέσα στο πρόγραμμα και από αυτές θα γίνεται και καλύτερος. Δηλαδή και νίκες ωραίες, αλλά και είτε είναι μέσα πρέπει να τις διαχειριστούμε και να προχωρήσουμε να γίνουμε ακόμα καλύτεροι. Πολύ σημαντικά αυτά που πες. Θέλω όμως να μας πεις, μιας και σε βρήκαμε εδώ, πότε θα μας ξαναέρθεις σε κάποιο τουρνά, ξέρουμε, έχουμε κάποιο πρόγραμμα μπροστά? Πραγματικά δεν έχω ιδέα. Να ξέρεις ότι θέλω, μακάρι, μακάρι να παίζα σε όλα. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η προσπάθεια που γίνεται από όλα τα κλαμπ και από εσάς. Και μακάρι, για μένα είναι δηλαδή μεγάλη μου χαρά. Έρχομαι, βλέπω τους φίλους μου πάλι, παίρνω τη δύναμη αυτή τη λίγη που χρειάζομαι για να πάω να ξανασυνεχίσω το μοναχικό μου δρόμο. Αλλά πραγματικά δεν έχω πρόγραμμα. Τώρα ήρθα γιατί πιο πολύ για τον αδερφό μου, να σου πω την αλήθεια. Και επειδή με πέτυχε σε περίοδο προετοιμασίας που είναι ακόμα, δεν υπάρχουν τουρνουά, είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Αλλά τώρα δεν ξέρω πραγματικά σε ποιο θα έρθω. Θέλω να σας πω εγώ πράγματα που άκουσα απ' έξω. Είπαν μια φοβερή ατάκα για σένα που πρέπει να σου την πω. Λέει, υπάρχει άτομο να αντιπαθεί τον Ασημακόπουλο? Και κάνω, όχι. Νομίζω είσαι σπάνιο είδος. Πάντα όλοι μας έχουμε έναν, τουλάχιστον λέω, εντάξει, ένα. Άλλοι έχουν πολλούς. Πιστεύω αυτό που έχεις πετύχει με το χαρακτήρα σου και όλο αυτό μέσα στο γήπεδο και έξω το γήπεδο είναι ένας τεράστιος τίτλος. Κοίτα, είναι... Ξεκινάει πρώτα απ' όλα από αυτούς που σε μεγαλώνουν και πώς σε μεγαλώνουν. Είτε είναι γονείς, είτε μέχρι και ο προπονητής που είχα στο τένις, τον είχα από 7 χρονών. Δηλαδή μέχρι και από αυτόν μαθαίνεις. Και όσο μεγαλώνεις και τα κατανοείς αυτά που, τις συμβουλές που σου έχουν δώσει και αρχίζεις και χτίζεις το δικό σου χαρακτήρα, όσο είσαι αυθεντικός, αυτό θα γίνεται. Δεν θα υπάρχει. Αλλά για μένα είναι μεγάλη μου τιμή, αλήθεια. Αυτό άκουσα, ήθελα να σου το πω. Καλά, και για μένα ισχύει αυτό, το έχω πει. Δεν το λέω επειδή το γράφουμε, το ξέρεις. Εμείς ευχαριστούμε. Θέλουμε να σε ξαναδούμε όποτε μπορείς. Χαρήκαμε που σε είδαμε να παίζεις. Και μόνο να ερχόσουν να χαιρόμασταν, αλλά. Και παρομοίως, αλήθεια. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Σε ξαναπεριμένουμε σύντομα, ελπίζω. Και εγώ. Είδαμε ένα φοβερό τουρνουά, έναν πολύ ωραίο τελικό. Σε είδαμε να πηγαίνεις από εδώ, από εκεί. Ο μικρός στάθηκε πραγματικά, εγώ στο λέω, δεν το λέω έτσι, στάθηκες πολύ καλά, μην κοιτάς το σκορ. Έχεις πολλά χρόνια, είσαι 15-16. Ναι, 15. Οπότε καλύτερα να τα πεις εσύ. Άστο να πει πρώτα και να μιλήσω εγώ στο τέλος. Για πες. Σήμερα παίξαμε καλά, μόνο στο τελικό δεν βγήκε το παιχνίδι. Εντάξει, δεν γίνεται να βγαίνει συνέχεια. Πάμε την επόμενη Κυριακή να κερδίσουμε. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε βασικά. Ευχαριστήθηκες τουλάχιστον? Ναι, ήταν πολύ ωραία. Μια χαρά. Αυτό έχει σημασία. Θέλω όμως να πει και ο δάσκαλος. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ πάλι τον Πάδελ Μάνια για τη δουλειά. Σου λέω δίνει άλλο χρώμα στα τουρνουά. Πάντα η ατμόσφαιρα είναι ευχάριστη. Τι να πούμε για τον Δημήτρη, δεν ξέρω. Δηλαδή είναι ένα τουρνουά μάστερ. Που κάτι καλύτερο δεν μπορεί να υπάρχει. Ήταν όλους παίκτες, ζευγάρια πάρα πολύ δυνατή. Φτάνει το τελικό με 15 χρονών και να το παλέξει είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό που είπες έχει συνέχεια. Κυριακή έχουμε άλλο τουρνουά. Μπράβο στα παιδιά, στον Παύλο και τον Λευτέρη. Δεν μας βγήκε το παιχνίδι και μας κερδίσανε δίκαια. Πάμε το επόμενο. Οπότε να σε ρωτήσω τώρα για το τουρνουά σε μία εβδομάδα, τι περιμένουμε? Εκεί όντως
πάλι όπως εδώ θα είναι τα δεκάηση καλύτερους παίκτες. Δηλαδή πάλι θα είναι μεγάλες μάχες. Ελπίζουμε να μπορούμε να φτάσουμε τελικό όπως τώρα. Αλλά το ωραίο είναι ότι ανεβαίνει το άθλημα. Βγαίνουν παίκτες καλό σε όλες τις κατηγορίες. Αλλά το μάστερ που είναι λίγο αυτό που φαίνεται πιο πολύ, βγαίνουν παίκτες συνέχεια που παίζουν πάρα πολύ καλά. Έχει έρθει ένα ξένο που έπεσε με τον Χαβιερόπουλο και αυτό μου έλεγε ότι βλέπει μέλλον και βλέπει πολλοί παίκτες. Και αυτό έχει σημασία, το πάδι να πάει μπροστά. Του ευχαριστήθηκε στη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά. Ναι, εντάξει, επειδή δεν κερδίσα, λες. Έχω συνηθίσει να κερδίσει πάντα, να ξέρει. Δεν είναι κακό, δεν το λέω προ τα άλλα τα παιδιά, αλλά. Εντάξει, μετά από την Κρήτη, γιατί η Κρήτη είναι ένα μέρο που αγαπάω και πάντα αγαπάω, περνάω φανταστικά. Εδώ, με σένα και με όλα τα παιδιά περνάμε τέλεια. Ελπίζω να γίνουν και άλλα τέτοια. Αλλά έχουμε, αρχή είναι. Αρχή είναι. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία και έχει και βράδυ, βγαίνει τέτοια. Τα έχουμε άρχισε, τα πάντα. Άρχισε, έχουμε, τα καλά, πάντα άρχισε, κάνουμε. Άρχισε, καλά, μπράβο. Ξύπνησε. Καλή συνέχεια. Εγώ σου λέω να μην απογοητεύεσαι. Δεν είναι μόνο νίκη στο πάντελ, ούτε ο αθλητισμός. Πιο πολλές ήττες έχει. Μην κοιτάς αυτόν. Ναι. Άμα κοιτάς αυτόν. Έχει 90% νίκες περίπου. Ε. Ναι. Καλή επιστροφή. Σας περιμένω Κυριακή να δω ματσάρες. Κανονίστε. Πάμε δυνατά. Πάμε. Ακόμα ένα τουρνουά. Πρώτη θέση. Και πάλι. Εντάξει. Back to back. Δεν είχε πολύ σήμερα. Τι... γιατί δεν παίζω με τον αδερφό μου. Συνήθως όταν παίζω με τον αδερφό μου έτσι τα κάνω αυτά. Χάρη θαυμασμού. Τον τώρα ήταν... σήμερα που είχα άλλο συμπαίκτη δεν είχε τέτοια. Το αποτέλεσμα όμως ίδιο ήταν. Λίγο επειδή μου το ζήτησες εσύ. Για σένα το έκανα. Το έκανα και σε κοίταξα. Ενώ ο αδερφός σου δεν ήθελα να το δω τελικό αντίπαλο. Θα παίζαμε στον ημιτελικό, ήταν να βρεθούμε μαζί με τον αδερφό μου. Αλλά δεν χάσαμε στο προηγούμενο μάτι 8, οπότε παίξαμε με αυτούς που τους κερδίσαμε. Οπότε να μην σε ρωτήσω άλλα για τους τελικούς. Θέλω να μου πεις για την διοργάνωση. Νομίζω πήγε πάρα πολύ καλά. Πρώτα απ' όλα δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα διοργάνωση, ειδικά μάστερ κατηγορία με 22 ομάδες. Είναι η πρώτη φορά που γίνονται προκριματικά για να μπουν στους ομίλους μάστερ. Φυσικά αυτό βοήθησε και πάρα πολύ και το Padel Maniac που μας έδωσε μια γραμμή και μια βοήθεια στο πώς να διαχειριστούμε τόσο πολύ κόσμο, τόσες πολλές κατηγορίες. Σπάσαμε το ρεκόρ που είχαμε σπάσει τον Νοέμβριο σε συμμετοχές. Μιλάμε γύρω στις 380 συμμετοχές, για τη Βόρεια Ελλάδα είναι πολύ μεγάλος αριθμός και εκτός από κανένα δύο μάστερ όλοι οι άλλοι ήταν εδώ. Νομίζω τους άρεσε πάρα πολύ η διοργάνωση, τα παιχνίδια ήταν τρομερά, είχε πάρα πολύ κόσμο και είχε και θέαμα και νομίζω πέρασε όλος ο κόσμος πολύ ωραία. Εμείς να σε ευχαριστήσουμε εκ μέρους το Padel Maniac και η φιλοξενία ήταν όπως πάντα. Έτσι. Η βοήθεια του Padel Maniac στο αυτό που πάει να γίνει και στο πάντελ είναι πολύ σοβαρή. Βοηθά και τα κλαμπ όταν κάνουν το τουρνουά, γιατί δίνει μια γραμμή, ένα δρόμο για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, ο καθένας στην κατηγορία του να παίζει και θα μπει ένας μπούσουλας για να πηγαίνουν όλα πολύ καλύτερα στο πάντελ της Ελλάδας. Οπότε ραντεβού σύντομα, πιστεύω. Ραντεβού τώρα στο Βιμπόρα που θα γίνει. Στο Βιμπόρα σίγουρα. Θα κατεβούμε εννοείται όπως πάντα κατεβαίνουμε σε όλα το Μάρτιο. Σε περιμένω. Και σε περιμένω εννοείται. Και για κάτι άλλο. Ναι. Πού πες. Ναι. Χτες, δεν θέλω. Θες να το πούμε, όχι. Να πούμε και κανένα ποτάκι, λέω έτσι λίγο. Γιατί εδώ ποτάκι. Γιατί μόνο για δουλειά βρισκόμαστε. Λέω να τα πούμε μια φορά και εκτός πάντελ. Εκτός γηπέδων. Το είπες. Το είπα. Δεσμεύομαι. Δεσμεύτηκες. Δεσμεύτηκα. Πάμε. Ένας συγκλονιστικός τελικός. Θα ξεκινήσω από εδώ. Και για σένα έχω να πω πολλά. Εντάξει, εσύ είσαι ένα αστέρι που έρχεται. Πολυβόλο. Φοβερό, σταθερό, όλο το τουρνουά. Πρέπει να βάλεις και το τελικό να ακούσεις πικάζ. Άστο αυτόν εδώ. Θα το βάλω, θα το δω σίγουρα. Για πες εδώ, για το τουρνουά. Τι να πω, ωραίο το που πήρες. Πρώτο το τουρνουά που παίρνω, ναι. Εδώ με το Λευτέρι. Τι να πω, όλα τέλεια. Φύγαμε και τελικό στα μεικτά. Τέλεια. Τέλεια δηλαδή εδώ. Τέλεια. Αυτό. Τέλεια. Μπράβο. Οπότε δεν σε πειράζει να πάω στον MVP. Εννοείται. Στο Πολυβόλο. Πολυβόλο. Δεν σε έχω ξαναδεί έτσι, να ξέρεις. Και ο κάμεραμάν, άμα θες να σου το πει. Θα δούμε όλα τα. Λέω στο σπικάζ. Έχει στείλει περίπου 100 μπάλες έξω σε αυτό το τουρνουά. Εδώ στο τελικό 30.
Εντάξει, 30. Κάμια 20 νομίζω μπορεί να έστειλα. Κράτησε δυνάμεις, ε. Πάνω από 20. Έτσι λέω. Δεν ξέρω, αλλά θα το δούμε στο βίντεο, ναι. Θα κάνουμε. Κράτησε δυνάμεις, δεν ξέρω πού. Όχι, ήταν, σήμερα ήταν δύσκολη μέρα. Μας δυσκολέψανε ο Μαρκαντονάκης με τον Καζανίδη. Και που το κερδίσαμε αυτό, το τσιμπήσαμε τελευταία στιγμή. Πραγματικά για κάποια στιγμή νόμιζα ότι ήμασταν τελειωμένοι. Αλλά πολλοί αγώνες σε μικρό διάστημα. Κράμπες, κουραστήκαμε, αλλά ευτυχώς έχω εδώ πέρα το πολυβόλο που τρέχει και μου δίνει ευκαιρίες να τα σμασάρω όλα έξω, οπότε είναι και αυτό. Τι περιμένουμε τώρα από το δίδυμο, είστε δίδυμο πλέον ή έτυχε τώρα? Θέλω να πιστεύω ότι μέσα στο 23 θα προσπαθήσουμε να παίξουμε όσες πιο πολλές φορές μπορούμε. Τώρα, με ποιον παίζεις την Κυριακή? Την Κυριακή παίζω με τον Μπάρι. Καλό δίδυμο. Καλό δίδυμο. Το πήρατε στο Ολύμπικο. Ναι, και ο Πάρης, μια χαρά παίχτης είναι. Εσύ? Εγώ με τον γιατρό παίζω, άμα μπορέσουμε βέβαια. Ο γιατρός δεν ξέρω αν μπορεί. Καλό. Θα δούμε. Καλό, δυνατός, ο γιατρός είναι top. Τι να πω, συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Απόλαυσε ο τελικός και από τους τέσσερις. Αλλά, αυτός εδώ ο κύριος, παιδιά, έσπασε τα τζάμια, τα μπαλάκια και άλλα πολλά. Περιμένουμε καυτή συνέχεια και από τους δύο. Αγωνίστε. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του απόψινού μας επεισοδίου από το Padel Leader Club εδώ στη πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Δύο απίστευτες εβδομάδες. Πώς πέρασε έτσι ο χρόνος, ρε παιδιά? Φοβερή τελική. Φοβερά όλα, διοργάνωση. Μα πώς μας προσέχαν εδώ τα παιδιά. Ήρθε Αθήνα, ήρθε Θεσσαλονίκη, ήρθε Σέρες, Κρήτη, Ισπανία και εκτός. Κι άλλοι πολλοί. Πολλές συμμετοχές. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Θα μου λείψει η Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα να έρχομαι κάθε εβδομάδα, η αλήθεια είναι. Αλλά... Σας περιμένω όμως σε περίπου μία εβδομάδα στο Elevate, όπου θα γίνει το πρώτο final PMRT. Οι καλύτεροι 16 και οι καλύτερες 16 θα είναι εκεί. Αυτά. Στεναχωριέμαι, αλλά θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Φιλιά πολλά. Πώς θες εσύ για καλοκαίρια να μιλάμε. Είδου. Παιδιά, σας είπα ότι εντελώς τυχαία, αλήθεια. Τώρα θα βρεις κανέναν πολύ τυχαία. Καλό παίχτη όμως. Ένα πολύ καλό. Καλησπέρα. Εντάξει, καλά όλα. Φάγαμε τη βροχή, αλλά η ίδια πτήση. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα. Δηλαδή το τέλος δεν θα είναι τυχαίο. Κατάλαβα. Εντάξει, έχουμε κι άλλη παρέα εδώ. Δεν σε ξεπέρασα. Για λέγε. Πώς είσαι? Για είμαι. Ειλικρινής. Τρέλα, έφτασα. Δεν μπορώ, η φωνή είναι. Φτάσα. Είμαι και επισκέπτες σήμερα. Οπ, τι έχουμε. Εντάξει. Όλα καλά, εσύ. Καλά. Θα παίξεις? Όχι, στο Master δεν παίζω. Δεν είμαι εγώ. Σωστό. Γιατί νόμιζα, θα μου πεις ότι θα παίξεις. Ξέρω που βρίσκομαι. Φιλαράκια μου, που μου είστε. Δεν βγαίνει η φωνή. Φιλαράκια μου, πού μου είστε, τι κάνετε? Όλα καλά, εντάξει. Ακόμα τραβάς? Όχι, τραβάει συνέχεια, καλύτερα. Α, εντάξει. Αλλά αυτό θα το κόψουμε στο βίντεο. Αυτό το κόψουμε σίγουρα. Πώς λέει? Έχει γράψει. Γεια σας. Κάνετε. Κρυώνεσαι, μαλακά μάλλη. Όχι. Γιατί να κρέω? Ξεκίνα. Έτσι και μόνο εσύ μιλάς, εσύ παίζεις, εσύ μιλάς. Μπορώ να δείξω μόνο εγώ σε αυτή τη συνέντευξη. Όποιος θέλει. Θες, θα το πάρεις, να φύγω. Όχι, θα... Να κάτσω. Θέλω να μου πεις, μιας και είσαι πολύ καιρό στην Ισπανία, πρώτα απ' όλα, πώς είδες το τουρνουά εδώ και γενικά... Περίμενε. Φοβερή διοργάνωση, άψογη, απίστευτα φοβερό PMRT. Δεν πήγαινε αυτό, έλεγα. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του απόψινού μας επεισοδίου. Στο κλαμπ, δύο απίστευτες εβδομάδες.